Meggyőződésem, hogy ő nem. Ο Γκάμπορ Βόνα ίδρυσε το κόμμα Jobbik το 2003 μαζί με δύο άλλους φοιτητές. Εκείνη την εποχή η Ουγγαρία είχε άλλο ένα ακροδεξιό κόμμα, το ΜΙΕΠ, με επικεφαλής των παλαιάς σχολής αντισημίτη Ιστβάν Τζούρκα και μια γυρασμένη εκλογική βάση. Ο Βόνα ήξερε ότι το ΜΙΕΠ δεν μπορούσε να προσελκύσει νέους ψηφοφόρους. Τα επόμενα χρόνια προέβαλε το Jobbik ως αντιφιλελεύθερο, αντιευρωπαϊκό ακροδεξιό κόμμα που με τα βίας έκρυβε τη ρατσιστική στάση του. Τα μέλη του επιδίδονταν συχνά σε αντισημιτική ρητορική, αλλά βασικό μήνυμα ήταν η καταπολέμηση της εγκληματικότητας των Ρωμά. Το 2009 το Jobbik έκανε την έκπληξη και απέσπασε τρεις έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την επόμενη χρονιά μπήκε και στην Ουγγρική Βουλή με ποσοστό άνω του 16%. Έκτοτε το Jobbik σταδιακά απομακρύνθηκε από το ακραίο παρελθόν του σε μια προσπάθεια να προσελκύσει μια ευρύτερη εκλογική βάση. Η τακτική αυτή έφερε αποτέλεσμα και στις κάλπες του 2014 το κόμμα απέσπασε το 20% των ψήφων. Η φιλοδοξία του Γκάμπορ Βόνα όμως δεν ικανοποιήθηκε. Σήμερα το ακροδεξιό κόμμα έχει θεμελιωθεί ως το δεύτερο κόμμα στην Ουγγαρία. Μένει να αποδειχθεί αν η στροφή του προς πιο μετριοπαθείς πολιτικές είναι ειλικρινής ή απλά ψηφοθυρική. Μα σου πολύ σε